Καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι που είμαι εδώ σε μια συζήτηση που αφορά την καθημερινή μας, στην καθημερινή μας ζωή, διότι αυτό είναι πολιτισμός. Ευτυχής που βρίσκομαι σε μια συντροφιά με ανθρώπους που αφιερώνουν τη ζωή τους στο ωραίο, με την αληθινή έννοια της λέξης, και με συντονίστρια την αγαπημένη Πόλη Κρυμνιώτη, η οποία αγκαλιάζει με ουσία τον πολιτισμό και τους ανθρώπους του. Τιμή για όλους η παρουσία του Βασίλη Βασιλικού και ιδιαίτερη συγκίνηση για μένα, έχοντας στο νου πρώτερη κοινή μας παρουσία. Ευχαριστούμε το ΣΥΡΙΖΑ Νότιας Αθήνας και την Όμο Γλυφάδας για την επιλογή αυτού του υπέροχου χώρου. Οι γειτονιές σας μου είναι εξαιρετικά οικίες, αφού εδώ μένουν αγαπημένοι φίλοι και έρχομαι συχνά. Διπλή λοιπόν για μένα η χαρά που είμαστε μαζί εδώ, όπως μαζί και με τους συνανθρώπους που μας τιμούν παρακολουθώντας τη σημερινή εκδήλωση από το διαδίκτυο. Διότι ψηφιακή πλέον η καιρή, η παγκόσμια υγειονομική κρίση ενεργοποίησε έναν κύκλο συζητήσεων σε κάθε κλάδο, έτσι και στον χώρο της τέχνης, μια κουβέντα που θα έπρεπε να έχει ανοίξει εδώ και καιρό, τόσο σε σχέση με εργασιακά ζητήματα, όσο και με θεμελιώδη ζητήματα αισθητικής. Πρωταρχικό μέλημα ήταν να συναντηθούμε, να αναζητήσουμε τις κοινές μας αγωνίες, να ξεκαθαρίσουμε δικαιώματα και υποχρεώσεις και να αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα που μοιάζει πως θα είναι διαφορετική τόσο για εμάς την εργασία, όσο και για την έκφραση της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της επικοινωνίας της με τον κόσμο. Δεν επρόκειτο ασφαλώς για θεωρητικές συζητήσεις, αφού καθένας από εμάς έχει πληγεί εργασιακά και πολύ σοβαρά. Θα επανέλθουμε. Η σημερινή διοργάνωση που έχει τίτλο «Τι πολιτισμό θέλουμε» με κάνει να αναρωτιέμαι αν η φράση αυτή αφορά τον πολιτισμό μετά την πανδημία ή γενικότερα. Εάν αναλογιστεί κανείς την πρόσφατη κατάργηση των μαθημάτων τέχνης και κοινωνικών επιστημών στα σχολεία, το ερώτημα θα μπορούσε να διατυπώνεται «Θέλουμε πολιτισμό?». Στις πρώτες κιόλας διακηρύξεις της UNESCO, η UNESCO υπογραμμίζει τη σημασία του πολιτισμού και κυρίως το δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε δράση, προτάσσοντας πάντοτε την υποχρέωση των κρατικών μηχανισμών να παρέχουν τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να μετέχει στις πολιτιστικές διαδικασίες. Έχω αναφερθεί ξανά στο διαδεσμήτητο δικαίωμα συμμετοχής στον πολιτισμό με ευκολία πρόσβασης και άνευ διακρίσεων, σε μια χώρα όμως όπου ο υπερτιτλισμός των παραστάσεων θεωρείται πολυτέλεια και οι προκηρύξεις για εισαγωγή σε σχολές ή διδασκαλίες στα πανεπιστήμια είχαν μέχρι πρότινος τις προϋποθέσεις τους στο κριτήριο της αρτιμέλειας. Πέραν όμως από τις παραστάσεις και τις θέσεις εργασίας, όπου οι αγώνες των κινημάτων έφεραν ουσιαστικές νίκες για τα αυτονόητα δυστυχώς. Πολιτισμός είναι να μην παρκάρω το αυτοκίνητό μου πάνω στο πεζοδρόμιο, κάνοντας αδύνατη την πρόσβαση των συνανθρώπων μου. Πολιτισμός είναι ισότιμη συμμετοχή στη βασική εκπαίδευση και γενικότερα στην κοινωνία. Αντιθέτως όμως, όλο αυτό το διάστημα, και όχι μόνο τώρα, τα ρατσιστικά ένστικτα εκφράστηκαν με πράξεις που κατέλυαν τα θεμελιώδη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είδαμε εκφάσεις ασύλληπτης βίας ανάμεσα σε ανθρώπους μέσα στην κοινωνία, στην οικογένεια, το τραγικότερο απέναντι σε παιδιά. Πολιτισμός είναι ο σεβασμός στα πλάσματα της φύσης και όχι αυτός ο φρικαλαίος βανδαλισμός απέναντι στα ζώα και στο περιβάλλον. Και πόσο ακόμα θεμελιώδη. Είναι επομένως σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε όλοι πως πολιτισμός είναι η ουσία της ζωής, η βάση μιας εύρυθμης και δίκαιης κοινωνίας και όχι κάτι ασαφές που δημιουργεί σε μερικούς αμηχανία και αντιστοιχεί στο χαμηλότερο ποσοστό του προϋπολογισμού των περισσότερων κυβερνήσεων. Ο πολιτισμός είναι παιδεία και είναι λάθος να αντιμετωπίζεται ως ένας κλάδος που αφορά μόνο μία μερίδα ανθρώπων που ασχολούνται με την τέχνη. Η τέχνη για εμάς είναι ο τρόπος να επικοινωνήσουμε τις θεμελιώδεις αξίες του πολιτισμού. Πέραν από την ανεξάρτητη αισθητική αξία ενός έργου τέχνης, μέσα από την καλλιτεχνική πράξη και έκφραση και ασφαλώς μέσα από την εκπαίδευση, επικοινωνούνται αξίες και ιδεώδη που εμπνέουν και διαμορφώνουν νοοτροπίες για μία ανθρωπιστική κοινωνία. Η δόμηση μιας δίκαιης ανθρωπιστικής κοινωνίας έχει ως θεμέλιο πολίτες με κοινωνική ευαισθησία, καλλιέργεια και κριτική ικανότητα. Οι προσωπικότητες διαμορφώνονται από τις μικρές ηλικίες και αυτό εκεί είναι μεγάλη ευθύνη κάθε εκπαιδευτικού φορέα και ασφαλώς και του δυναμικού του. Εάν θέλουμε να συμβάλλουμε ουσιαστικά στη συγκρότηση και την εξέλιξη μιας κοινωνίας ανθρωπισμού και άρα πολιτισμού, οφείλουμε να εμπνεύσουμε τα παιδιά ώστε να αγαπήσουν τη διαδικασία της μάθησης με τρόπο διδασκαλίας που να ενθαρρύνει την ελεύθερη σκέψη και έκφραση των μαθητών.
Η επιθυνότητα και ο σεβασμός δεν επιβάλλονται μέσα από ένα αυστηρό πρόγραμμα μαθημάτων, αλλά καλλιεργούνται και ενθαρρύνονται μέσα από δραστηριότητες που έχουν ως βάση τη συλλογικότητα, τη συνεργασία, μεταδίδονται μέσα από έργα τέχνης που καθόρισαν την εξέλιξη της παγκόσμιας πνευματικής δημιουργίας και ακόμα περισσότερο αναπτύσσονται με τη δημιουργική ενασχόληση όπου τα παιδιά, ανακαλύπτοντας τον κόσμο, φαντάζονται, ονειρεύονται. Αυτό είναι πολιτισμός. Η απαξίωση της τέχνης, των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και σπουδών στα σχολεία, αλλά και η πρόσφατη διαχείριση της κρίσης σε σχέση με τους ανθρώπους που καλούνται να επικοινωνήσουν πανανθρώπινες αξίες μέσω της τέχνης, με οδηγούν δυστυχώς στο να αναρωτιέμαι αν ο στόχος είναι μια πολυπολιτισμική κοινωνία που εμπνέει και πράττει σεβασμό, διέπεται από ανθρωπιστικές αξίες, χαρακτηρίζεται για την οξυδέρκεια, την κριτική ικανότητα, την ευγένεια και την ευτυχία των πολιτών ή αντιθέτως δημιουργεί πολίτες φοβισμένους, καχύποπτους και επιθετικούς. Επέλεξα να μιλήσω πρώτα ως πολίτης του κόσμου που αγωνιά, ύστερα ως άνθρωπος που έχω την ευτυχία και την ευθύνη να διδάσκω, άρα να έρχομαι σε επαφή με νέους. Θα πω δύο λόγια και ως δημιουργός. Οι καλλιτέχνες στηρίξαμε την κοινωνία όπως οφείλαμε την περίοδο της πανδημίας, κάποιες φορές όμως όχι με τον τρόπο που επιλέξαμε οι ίδιοι. Έχουμε μιλήσει πάρα πολύ αυτό τον καιρό για την προβολή επιτοσκοπημένων παραστάσεων, συχνά χωρίς την άδεια των καλλιτεχνών, με σοβαρά θέματα να ανακύπτουν από εργασιακά μέχρι ζητήματα αισθητικής. Δεν θα επικεντρωθώ εδώ, έχω κάνει αρκετές σχετικές παρεμβάσεις, ενδεχομένως να επεκταθούμε στη συζήτηση. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη τόσο σε σχέση με την ίδια την καλλιτεχνική δημιουργία όσο και με την επιβίωση των ανθρώπων της συνολικά. Όλοι μας υποστήκαμε βίαιη διακοπή των παραστάσεων με τις ακυρώσεις να διαδέχονται η μία την άλλη. Το περίφημο επίδομα που ανακοινώθηκε βασιζόταν σε κριτήρια που δεν έχουν καμία σχέση με την καλλιτεχνική εργασιακή πραγματικότητα. Βγήκαμε στους δρόμους για το άνοιγμα των θερινών θεάτρων και πόσο χαίρομαι πραγματικά που συναντιόμαστε σε αυτό το θεατράκι απόψε. Και αφού τελικά ακούσαμε για μία σειρά παραστάσεων σε ανοιχτούς χώρους, προκηρύξεις δεν είδαμε ποτέ. Άλλα οι παραστάσεις ανακοινώθηκαν. Τι πρόκειται να συμβεί? Ειδικότερα για το θέατρο, αφού γνωρίζοντας το πάνελ καταλαβαίνω ότι θα καλυφθούν και οι άλλες λατρεμένες μορφές της τέχνης. Το θέατρο είναι τέχνη ψυχής, λόγου και σώματος. Βασίζεται στην επαφή, στο άγγιγμα των ανθρώπων. Στο άγγιγμα των ανθρώπων επάνω στη σκηνή. Υπάρχει πρακτική δυσκολία για την διεξαγωγή των προβών. Τι αισθητική συγκίνηση μπορεί να προκαλέσει μια αποστρωμένη παράσταση που δεν έχει σχέση με την ουσία του δράματος. Προφανώς δεν μπορούμε να μιλάμε για θέατρο χωρίς θεατές. Ο κόσμος από το Σεπτέμβριο, εν ώψη ενός νέου κύματος, μπορεί να φοβηθεί να πάει στο θέατρο και είναι κατανοητό. Ακόμα και αν πάει με τους περιορισμούς των θέσεων, πολλά θέατρα που οι διαχειριστές τους έχουν ήδη περάσει εξαιρετικά δύσκολα δεν θα αντέξουν. Είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει έκτακτη χορήγηση για όλα αυτά τα θέατρα, αλλιώς θα τα δούμε σε μια διετία που μπορεί να κλείνουν ένα-ένα. Είδαμε μεγαθύρια πολιτισμού να καταρρύουν στην Αμερική μέσα σε λιγότερο από 2 μήνες. Σκεφτείτε τι θα γίνει εδώ, το λέω πραγματικά από προσωπική εμπειρία έξω. Είναι αλήθεια ότι ανοιγόμαστε σε ένα ψηφιακό κόσμο. Κάποιοι το είπαν πρόκληση. Δεν μπορούμε παρά να το δούμε και ως τέτοια. Υπάρχει όμως ήδη χρήση ψηφιακών μέσα στο θέατρο και αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Η μαγική τέχνη του κινηματογράφου, που επίσης υποφέρει πολύ εντός και εκτός πανδημίας, και άλλες από τις εξαίρετες μορφές της τέχνης, όπως το 3D animation, για παράδειγμα, που έχουν ως βάση το ψηφιακό κόσμο. Το θέατρο όμως βασίζεται στη ζωντανή σχέση με το κοινό, στον ίδιο χώρο και χρόνο. Ακόμα και μια επιμελημένη βιντεοσκόπηση δεν μπορεί να μεταφέρει την αλήθεια του θεάτρου. Αντιστοίχως, αν θεωρούμε ότι συμβάλλουμε στο να διευρύνουμε το θεατρικό κοινό, μάλλον έχουμε παραπλανήσει τους ανθρώπους που παρακολουθούν θέατρο για πρώτη φορά, παρουσιάζοντάς τους μια τέχνη που δεν έχει σχέση με την αλήθεια της. Ίσως κάτι άλλο να δημιουργείται. Αυτό όμως είναι μια άλλη ιστορία που πρέπει να δούμε τι μπορεί να σημαίνει. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να αντικαταστήσει το ζωντανό θέατρο, την όπερα, το χορό, τη συναυλία. Εάν θέλουμε να μιλάμε για την Ελλάδα του πολιτισμού, θα πρέπει να φροντίζουμε για την εξέλιξή του, άρα και για τους ανθρώπους του που καλούνται να δημιουργήσουν και να εμπνέσουν. Πρέπει όμως πρώτα να μπορούν να ζήσουν. Οι άνθρωποι της τέχνης είμαστε εργαζόμενοι, χρειάζεται ουσιαστική στήριξη των καλλιτεχνών και ιδίως των νέων, που είναι το μέλλον μας. Είναι σημαντικό η επόμενη μέρα να μας βρει να διεκδικούμε αυτά που θα έπρεπε να είχαμε, να μας βρει όμως όλους μαζί. Η τέχνη είναι υπόθεση συλλογική και ως τέτοια μόνο μπορεί να αντιμετωπίζεται. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς, Τζέννη, που μας θύμισες ότι η τέχνη
τέχνες είναι συνθήκη συνάντησης και συνθήκη δημόσιου χώρου. Σας ευχαριστούμε επίσης που μας θύμισες πόσο σημαντική είναι πόσο σημαντικό είναι στις ζωές όλων μας και ειδικά των παιδιών μας η τέχνη να βρίσκεται μέσα στα σχολεία. Ακούγοντας με προσοχή το φίλο εδώ που μας θυμάμαι την παρουσία του, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε, και ξέρω ότι αυτή δεν είναι η διάθεση, αλλά είναι να πολλώσουμε εσωτερικά τους καλλιτέχνες, οι πάνω και οι κάτω, οι λιγότερο, αυτοί που φαίνονται περισσότερο, αυτοί που φαίνονται λιγότερο. Η ιστορία και το στοίχημα εδώ είναι να υπάρξει μία συζήτηση και μία κατανόηση χωρίς να υπάρχουν κάποια στεγανά, γιατί στην πραγματικότητα ο καθένας μας, και αυτή είναι η αλήθεια, παλεύει δύσκολα, γιατί αν αρχίσουμε να μιλάμε προσωπικά και συζητήσουμε το πόσες παραστάσεις έχουν ακυρωθεί για την επόμενη χρονιά στον καθένα από εμάς, θα δούμε ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και δεν μπορούμε να μιλάμε για καλλιτέχνες διαφορετικών ταχυτήτων. Καταλαβαίνω τι εννοείται, αλλά το θέμα είναι να φέρουμε όλους τους ανθρώπους κοντά, γιατί είναι κοινές οι αγωνίες, κοινές οι διεκδικήσεις των πνευματικών δικαιωμάτων. Είπα ότι δεν έχω εκλεγεί από την εταιρεία σκηνοθετών για τη Φέρα και έχω υπάρξει στο κέντρο κινηματογράφου από το κομμάτι της αισθητικής. Ο Βασίλης Ολαφές είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ και αγαπώ ιδιαιτέρως. Θέλω να πω ότι οι αγώνες είναι κοινοί, είτε κάποιος φαίνεται λιγότερο ή περισσότερο, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε αυτή τη συλλογικότητα επί της ουσίας, χωρίς να είναι εμείς και εσείς, χωρίς να παίρνω από ποια μεριά είμαι, γιατί μπορεί να είμαι από την άλλη που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι για μένα αυτό ουσιαστικό. Η συλλογικότητα είναι ουσία των διεκδικήσεων και των αγώνων. Μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε αυτό. Δεν διαφωνούμε καν. Το ξέρω. Προχωράω τη σκέψη σας. Εγώ ευχαριστώ που δίνετε την αφορμή.